Το πρόγραμμα που τηρείται στο μοναστήρι μας είναι σταθερό και συνεχές και αποτελεί βασικό άξονα για την εύρυθμη λειτουργία της μοναστικής βιωτής. Κάθε πρωί στις 4:30 τελείται η αφύπνιση, τελείται ο προσωπικός πρωινός κανόνας και στις 5 ώρα το πρωί γίνεται η σύναξη στο ναό, όπου τελείται ο όρθρος και η θεία λειτουργία. Παρατίθεται καφές και κεράσματα στο αρχονταρίκι της Μονής προς όλους τους προσκυνητές που έχουν παρευρεθεί στη Θεία Λειτουργία. Έπειτα εκτελούνται τα καθημερινά διακονήματα, τα οποία αποτελούν μία επέκταση της πρωινής προσευχής, η οποία έχει επιτελεστεί εντός του Ιερού Ναού και η οποία βοηθά τον κάθε μοναχό στην πνευματική του εγρήγορση. Τα καθημερινά μας διακονήματα είναι το τάισμα των ζώων, η καλλιέργεια των αγρών, η περιποίηση των κήπων της Μονής και το πότισμα των λουλουδιών αυτής. Η συγκομιδή των σταφυλιών και των ελιών, καθώς και άλλα διακονήματα, τα οποία είναι εποχιακά. Στη 1 η ώρα το μεσημέρι γίνεται σύναξη όλων των πατέρων της Μονής, προκειμένου να τελεστεί η μεσημεριανή τράπεζα. Καθημερινά, στις 4 η ώρα το απόγευμα, τελείται ο εσπερινός. Κόρπα στις αναξύλα το παιδί και έδρα τριβάλλον σε επιτευσάς, εκεί στροφία να σε έφτερε διοικητή και ηγείται αυτόν, όρη τη ψελά τη ελάφη πέτρα κατηφύγη τη λαγωγή. Επίση ελίδε και ενό ήλιο σε άνω τη δύση να πτυσκότη και αγένω τον ύξ. Ένα αυτή διαλέψονται πάντου δρία του δρυμού. Σκύρουν οριόμενο το αρπά και ζητήσε πρώτο Θεό βρόσιν αυτή. Ανέτειλαν ο ήλιο και συνήθισαν και στα μάνδρα αυτών και τα στήσονται. Εξελέψτε άνθρωπο επί το έργο μα. Κύριε, εντέκραξα προσά, εισακουσόν μου, εισακουσόν μου, κύριε. Κύριε, έκραξα προσέ, εισακουσόν μου, πρόσχε στη φωνή της δεήσεώς μου. Έλα και κραγένε με προσέ, εισακουσόν μου, Κύριε. Αμέσως μετά την τράπεζα, τελείται το απόδειπνο. Υπέρ των ελαιόντων και διακονούντων ημίων. Κύριε Λέησον. Υπέρ των ενδυλαμένων ημίων της αναξής, εύχεστε υπέρ αυτών. Κύριε Λέησον. Υπέρ αναρίσεως των εχμαλώτων. Κύριε Λέησον. Ο κάθε υποψήφιος μοναχός, έχοντας πάρει την απόφαση να εισέλθει στο μοναστήρι, εγκαταλείπει τον κόσμο και χωρίς να έχει κανένα περιουσιακό στοιχείο, εισέρχεται στο μοναστήρι με μόνο σκοπό να κάνει υπακοή στο γέροντά του. Έπειτα μέσα από την καθημερινή ζωή μέσα στο μοναστήρι βιώνει την ταπείνωση, την υπακοή, την προσευχή, την νηστεία, την ειρήνη, την γαλήνη.
που πάντα γίνονται με προσπάθεια, με αγώνα. Ο βασικότερος σκοπός του μοναχού είναι η προσευχή και μέσω αυτής η σωτηρία της ψυχής του μοναχού.